Γεια σας. Είμαι ο Γιώργος και καλωσορίσατε στο TEDx Talk μου. Πάντα ήθελα να το πω αυτό. Sorry. Πάμε. Τι είναι μία εμπειρία? Μία εμπειρία είναι ένα γεγονός το οποίο ανάλογα την αντίδρασή μας αποτυπώνεται μέσα μας. Όλοι μας έχουμε πάρα πολλές εμπειρίες, κάποιες καλές, κάποιες κακές. Και έχουμε και κάποιες οι οποίες συνήθως μας λέει ο περίγυρός μας ότι δεν μας κάνουν τόσο πολύ καλό. Για εμένα, το δικό μου παράδειγμα, ναι, θα μιλήσω για τον εαυτό μου λίγο περισσότερο, το δικό μου παράδειγμα ήταν το gaming. Έπαιζα πάρα πολύ στον υπολογιστή μικρός. Μεγαλώνοντας, καθόμουν 10-15 ώρες στον υπολογιστή και οι γονείς μου λέγανε ότι «Γιώργο, μήπως να τα αφήσεις λίγο, ρε παιδάκι μου, βγες έξω να παίξεις, κάνε κάτι άλλο». Αλλά εγώ εκεί ήμουν πραγματικά πάρα πολύ κολλημένος. Η αλήθεια είναι πως και αυτό ήταν μια εμπειρία. Τώρα, καλή, κακή, βοήθησε, δεν βοήθησε, είναι κάτι το οποίο το κατάλαβα πολύ αργότερα και όλοι οι άνθρωποι, πιστεύω, σε αυτή την αίθουσα έχουμε κάτι αντίστοιχο το οποίο αργότερα το καταλαβαίνουμε και το κατανοούμε περισσότερο. Υπάρχει μια προϋπόθεση όμως για να αποκτήσεις μια εμπειρία. Πρέπει να παλέψεις, να προσπαθήσεις και να τη διεκδικήσεις. You need to act. Εδώ πέρα είναι ο 11χρονος Γιώργος, θα κάνω όλα τα κλισέ, ναι. Όπου είμαι με τις δύο μεγάλες μου αγάπες στην εποχή, το 2005, ήταν το Call of Duty, δεν ξέρω αν το βλέπω, δεν φαίνεται καλά στη φωτογραφία, και τις Kinder σοκολάτες, με αυτά ζούσα. Όπου το 2005 τώρα, σε εκείνο το χρονικό, σε χρονική περίοδο, είδα την αγαπημένη μου ταινία, το Kill Bill, πρώτη φορά, σε DVD. Ήταν και η πρώτη φορά που είδα Ταραντίνο. Κιόλας είχα, καταλαβαίνετε τι μου έκανε εκείνη τη στιγμή, απλά ανατινάχτηκα. Ήταν απίστευτο αυτό το οποίο έζησα. Και καταλαβαίνετε τώρα και για ένα παιδί το οποίο ήταν, ήμουν λίγο, πώς να το πω, πολύ με τους υπολογιστές, πολύ με τα σπαθιά, μου άρεσαν πάρα πολύ. Είπα το σπαθί, το οποίο δίνει ο Χατόρι Χάνζο στην ύφη, εκείνη τη στιγμή, εκείνη η εκπληκτική σκηνή, δεν ξέρω όποιος δεν το έχει δει να το δει. Αυτό το σπαθί πρέπει να το έχω, πρέπει να το αποκτήσω. Και πηγαίνω στον πατέρα μου και του λέω, «Μπαμπά, είδα αυτή την ταινία, εκπληκτική, θέλω να πάρω αυτό το σπαθί». Και εννοείται περίμενα το όχι, γιατί ποιος λογικός άνθρωπος θα έλεγε «Ναι, πάρε το σπαθί, παιδί μου, 11 χρονών τώρα». Αλλά πραγματικά εκείνη τη στιγμή μου είπε «Ναι, βεβαίως». Έμεινα παγωτό, εντάξει, τρελάθηκα εκείνη τη στιγμή, ήταν απίστευτο. Και του λέω «Ωραία, χρειάζομαι 150 ευρώ». Μου λέει «Όχι». Λέω, τι όχι, δεν μου πες να πάρω το σπαθί. Και μου λέει, ναι, σου είπα να πάρεις το σπαθί, δεν σου είπα να μην πάρεις το σπαθί. Αλλά εγώ δεν σου δίνω τα λεφτά. Βρες κάποιον άλλο τρόπο. Προφανώς, καταλαβαίνετε, φώναξα. Έτρεξα στο δωμάτιό μου, κοπάνισα την πόρτα, έκλαψα λίγο, αλλά έκατσα. Και μετά από λίγο άρχισα να ψάχνω στο ίντερνετ. Και εκείνη τη στιγμή βρίσκω στο Alibaba, που είναι ένα site από την Κίνα το οποίο εξάγει προϊόντα, ότι υπήρχε ένας προμηθευτής ο οποίος πουλούσε αυτό το σπαθί. Υπήρχε ένα πρόβλημα όμως, και ήταν πιο χαμηλή τιμή εκεί πέρα. Υπήρχε ένα πρόβλημα όμως ότι δεν μπορούσα να πάρω ένα, έπρεπε να πάρω ένα κυβότιο. Σαν λογικός άνθρωπος κι εγώ, σαν ένα λογικό 11χρονο, το πίστεψα. Και κάθισα, μπήκα μόνος μου, έφτιαξα εκείνη τη στιγμή ένα λογότυπο. Κάθισα, έφτιαξα ένα B2B e-shop, ένα B2C e-shop, συγγνώμη, και πήρα όλες τις φωτογραφίες από το σπαθί, έφτιαξα περιγραφές, τα έκανα όλα υπέροχα, φανταστικά, και έφτιαξα τη δική μου εταιρεία. Η οποία λεγόταν Pilot, γιατί έτσι με φώναζε η αδερφή μου μικρό, δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι άλλο για όνομα, αυτό έβαλα, τελείωσε. Και βάζω λοιπόν, το αφήνω και το αφήνω να τρέξει. Και αφήνουμε, τώρα περνάει λίγος καιρός. Γυρνάει μια μέρα στο σπίτι ο πατέρας μου και το συζητούσε με τη μητέρα μου και λέει ότι τον είχαν πάρει τηλέφωνο στο γραφείο και κάποιος έψαχνε τον Γιώργο Παπαδημητρίου. Ο Γιώργος Παπαδημητρίου ήταν ο παππούς μου, ο οποίος επιχειρούσε πολλά χρόνια πιο πριν όμως και του φάνηκε πάρα πολύ περίεργο που κάποιος ψάχνει τον Γιώργο Παπαδημητρίου.
Και μετά από λίγο, όταν καθίσαμε και το συζητήσαμε, συνειδητοποίησε τι έχω κάνει ακριβώς. Και τότε καθίσαμε στο τραπέζι και έκανα το πρώτο μου negotiation με investor. Στο οποίο, για να κλείσουμε το πρώτο seed, το pre-seed round, να πούμε, για να φέρουμε το πρώτο εμπόρευμα της εταιρείας. Και σε εκείνη τη συζήτηση, τον πείθω, εντάξει, και γιος του ήμουνα, κάπως κάτι ήξερα λίγο παραπάνω, πώς να τον πείσω. Έκλεισα το πρώτο μου deal, λοιπόν, εκεί πέρα. Και αφού κλείνω τη συνεργασία, τα πάντα, αγοράζω τα σπαθιά, παίρνω το κυβότιο. Είχα βρει πολιτές, είχα βρει αγοραστές, συγγνώμη. Δηλαδή είχαν φύγει τα 10 σπαθιά και εγώ ήθελα να κρατήσω το ένα. Και είχα υπολογίσει όλα, αυτό ήταν το κέρδος μου. Και ήταν το ένα σπαθί, αυτό ήταν ο στόχος της εταιρείας. Και τα κατάφερα. Βέβαια υπήρχε ένα πρόβλημα, το οποίο το συνειδητοποίησα με τον πολύ σκληρό τρόπο, ότι ένα 11χρονο δεν μπορεί να φέρει όπλα στη χώρα. Και τα σπαθιά θεωρούνται όπλα. Οπότε ήρθαν τα σπαθιά από την Κίνα, αλλά κολλήσανε στο Τελωνείο. Οκ, okay, point taken, τα αφήνουμε στην άκρη. Το θέμα είναι να πάρουμε το μάθημα. Ότι πραγματικά ό,τι θέλεις σαν άνθρωπος μπορείς να το πετύχεις. Αλλά πρέπει να το διεκδικήσεις. Είναι κακό το gaming. Και όλες οι άλλες εμπειρίες. Δεν ξέρω. Εμένα με βοήθησαν. Να πω εδώ πέρα ότι έμαθα να διοικώ ομάδα από το World of Warcraft. Γιατί έπρεπε να συντονίσω 24 άλλους σαν εμένα για να πετύχουμε τον κοινό μας στόχο. Έμαθα αγγλικά επειδή διάβαζα πάρα πολύ fantasy βιβλία τα οποία δεν υπήρχαν στα ελληνικά. Και επειδή επίσης έπρεπε να μιλήσω με άλλους 24 περίεργους τύπους από όλες τις χώρες στον κόσμο. Η πλατφόρμα η οποία έχουμε φτιάξει η εταιρεία τώρα η Kivoto, και έχω την ομαδάρα μου εδώ πέρα και ευχαριστώ. Η πλατφόρμα η οποία έχουμε φτιάξει έχει πάρα πολλά κομμάτια στο user experience τα οποία προήλθαν από την εμπειρία που είχα αποκτήσει μικρός από όλα τα διαφορετικά παιχνίδια τα οποία έπαιζα. Όλα αυτά είναι πραγματικά εμπειρίες. Το σημαντικό είναι ότι we need to act. Πρέπει να δρούμε διαρκώς, πρέπει να προσπαθούμε. Γιατί οι εμπειρίες μας γεννούν ιδέες και οι ιδέες δημιουργούν το μέλλον. Ευχαριστώ.